Βαριές εισοδηματικές απώλειες που φτάνουν μεσοσταθμικά στο 8% προκαλεί στους εργαζόμενους στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα το κοκτέιλ περικοπών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αφενός διευρύνοντας το ψαλίδισμα των επιδομάτων και αφετέρου μειώνοντας κατά 30% τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινής αδείας. Σύμφωνα με τις διατάξεις που θα έχουν γίνει νόμος του κράτους την Παρασκευή και θα ασκήσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου, το πρώτο πλήγμα προκαλείται από το γενικευμένο πάγωμα των αποδοχών. Από εκεί και πέρα, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, στη Βουλή, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας θα έχουν μείωση 12% στα επιδόματα και 30% στα δώρα και στο επίδομα Δίας, ενώ οι εργαζόμενοι στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και στις 10 που ελέγχονται από το δημόσιο θα έχουν μείωση 7% στις αποδοχές τους και 30% στα δώρα και στο επίδομα Δίας. Όσον αφορά δε στα συλλογικά όργανα διοίκηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και στα μέλη των διοικήσεων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, η μείωση των αμοιβών τους θα είναι 50%. Οι δραστικές περικοπές στο δημόσιο τομέα είναι επιβεβλημένες, αλλά όχι με τον τρόπο που τις επιχειρεί η κυβέρνηση. Τα μέτρα που ανακοίνωσε κινούνται δυστυχώς σε λάθος κατεύθυνση και υπάρχει ο κίνδυνος, αν δεν συνδυαστούν με αναπτυξιακά μέτρα, να προκαλέσουν πτώση της κατανάλωσης και να οδηγήσουν τη χώρα σε βαθύτερη ύφεση, εξοβελίζοντας έτσι τα όποια δημοσιονομικά ωφέλη. Εργαζόμενος με βασικό μισθό 1.000 ευρώ και επιδόματα 1.200 ευρώ, μετά τις νέες ρυθμίσεις θα έχει ετήσια απώλεια εισοδήματος λόγω περικοπών στα επιδόματα 1.728 ευρώ. Οι απώλειες του θα διευρυνθούν κατά 600 ευρώ λόγω των περικοπών στα δώρα και στο επίδομα Δίας, περιορίζοντας έτσι σημαντικά την αγοραστική του δύναμη. Αυτή τη στιγμή έχουμε να διαχειριστούμε την επόμενη μέρα των μέτρων και σας πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για να μην φτάσουμε μετά από ένα χρόνο στην ίδια θέση που βρισκόμαστε σήμερα. Στη Μέγενη μπαίνουν και οι συντάξεις, αφού για φέτος θα μείνουν χωρίς αύξηση τόσο οι συνταξιούχοι του δημόσιου όσο και οι συνταξιούχοι των ταμείων του ιδιωτικού τομέα. Ειδικά δε όσον αφορά στους συνταξιούχους του ΤΑΠΟΤΕ και του ΟΑΠΔΕΗ, αποφασίστηκε μείωση κατά 10% στην επιχορήγηση, με οδηγία για αναλογική μείωση συντάξεων στους περίπου 72.000 συνταξιούχους. Εμείς έχουμε μια μεγάλη περιουσία, η οποία είναι ενσωματωμένη στην περιουσία της ΔΕΗ και δεν έχουν δικαίωμα να κόψουν ούτε ένα ευρώ